Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Να είστε καλά. Τι γίνεται? Πάμε από Δευτέρα, μπαίνουμε σε νέα προεκλογική περίοδο. Τώρα, τι διλήμματα μπαίνουνε? Γιατί τα πάντα μηδενίζουν, αλλά όμως έχουμε διαφορετικό τοπίο πολιτικό. Ακούστε, το δίλημα της προηγούμενης περίοδου απέναντι στο λαό, μάλλον το ψεύτικο και κάλπικο αλλά και εκβιαστικό δίλημα, ήταν η κυβέρνηση σταθερότητας ή αντίστοιχα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικής και σταθερής. Αυτό δεν έπιασε από ό,τι φάνηκε. Λοιπόν, όχι, εννοώ το σύνολο των κομμάτων προβάλλανε την σταθερή διακυβέρνηση της χώρας στην υπομένη των εκλογών στις 21 του Μάη. Και εμείς λέγαμε ότι όποια κυβέρνηση προκύψει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, θα έχει να εφαρμόσει νέα αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται να επιβαρύνουν το λαό μας. Ακριβώς την ίδια κατάσταση, αν θέλετε, περιμένει και το λαό μας μετά και τις 25 του Ιούνιου. Διότι και επιβεβαίως, αν θέλετε, προς αυτό και σε ό,τι αφορά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, αλλά και την καινούργια που θα ξεκινήσει επίσημα την επόμενη εβδομάδα, είναι οι ανακοινώσεις, συστάσεις, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα το τόνιζε στην προεκλογική περίοδο, οι συστάσεις κόλαφος για το λαό, με το νέο αντιλαϊκό πρόγραμμα της επόμενης ημέρας των εκλογών, εν προκειμένου μετά τις 25 του Ιούνιου. Μια σειρά από μέτρα, λοιπόν, που θα σημάνουν στα δικαιώματα του λαού μας από την όποια κυβέρνηση. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που λέτε και γράφτηκε, ναι, ότι η Κομισιόν συστήνει ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στις παροχές κτλ. Βγήκε η κυβέρνηση, βγήκε ο κύριος Σκέρτσος και λέει: τι λέτε τώρα, αυτά είναι παραμύθια, fake news. Η κυβέρνηση θα κάνει πράξη όλα όσα είπε. Ναι, για παράδειγμα, αυτό που λέτε τώρα, με ένα παράδειγμα. Τι λένε οι συστάσεις της Κομισιόν για τον κατώτατο μισθό, που η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στην προεκλογική περίοδο έλεγε ότι την επόμενη τετραετία θα αυξήσουμε το βασικό μισθό. Προφανώς προς τα τέλη και τον αύξησε. Θα τον πάει στα 950, είπε. Λέω, ναι, έλεγε ότι θα αυξήσει το μισθό την επόμενη τετραετία. Και εμείς απαντούσαμε, να το πω έτσι, στη βάση και των ποσών που ανέφερε, ότι στην ουσία αυτό που θα κάνει, αν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές ανάγκες, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και πολύ περισσότερο ο υπουργός ή η κυβέρνηση δώσει αυτή την αύξηση ή τις όποιες αυξήσεις, αυτή η μισθή ή αυτός ο μισθός θα είναι σε επίπεδο του 2011. Έρχεται λοιπόν τώρα η Κομισιόν και τι λέει? Ότι δεν πρόκειται να ξεπαγώσουν οι τριετίες, και αν ξεπαγώσουν, θα ξεπαγώσουν μετά το 2, γιατί εκεί είναι όλη η ουσία. Μα είναι η ανεργία, λοιπόν, σου λέει, άμα δεν πάει στο 10, ναι, δεν μπορούν να ξεπαγώσουν. Ναι, αλλά δείτε, εάν πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, που με βάση τις προβλέψεις, η ανεργία δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το 10% πριν από το 2025 ενδεχομένως, και πάμε για το 26, από ό,τι υπολογίζουν, για μικρή, πολύ μικρή μείωση κάτω του ορίου του 10%, προκειμένου να ενεργοποιηθεί, να το πω έτσι, να ενεργοποιηθούν οι τριετίες, που σημαίνει ένα επιπλέον επίδομα με βάση την προϋπήρηση. Όμως από εκεί και μετά, και αυτό να συμβεί δηλαδή με τη μείωση της ενεργίας από το 25-26 προφανώς, αυτό δεν θα μετράει, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αλλά θα μετράει από εκείνη τη στιγμή και μετά, για την επόμενη λοιπόν τριετία. Όμως, άμα μου επιτρέπετε, κύριε Λαμπρούλη, η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι από εκεί και πέρα. Ακούστε, θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί φαντάζομαι είναι κομβικό και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση το επόμενο διάστημα. Είπε ότι λέει η Κομισιόν ότι δεν πρέπει οι δαπάνες να ξεπερνάνε το 2,6%, αλλά η υπόσχεση της κυβέρνησης για αύξηση των συντάξεων και για αυξήσεις στο δημόσιο είναι 2,3-2,4, αλλά έχει περιθώριο η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Άρα κακώς βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι η κυβέρνηση λέει ψέμα ότι θα αυξήσει κάποιους μισθούς. Εγώ σας λέω, με βάση αυτά που υπόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το Ευαγγέλιο, να το πω έτσι, και της Νέας Δημοκρατίας, οι συστάσεις, τέλος πάντων, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου τα προγράμματά τους προεκλογικά ήταν φωτοτυπίες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το ζήτημα είναι ότι πέρα από τις όποιες αυξήσεις και αν και πότε δοθούν, που θα είναι ψίχουλα σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων, εδώ μας προετοιμάζουν, αν θέλετε,
το εξαγγείλανε επίσημα πλέον και φαινόταν και από τα προγράμματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα φαινόταν και μέσα από τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η λεγόμενη επιτάχυνση παράλληλα των μεταρρυθμίσεων, νέα μέτρα αντεργατικά, ένταση της εκμετάλλευσης, αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, με αναθεώρηση της φορολογικής δομής για τους αυτοαπασχολούμενους. Να θυμίσουμε εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, το τι υπόθηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο. Επιτάχυνση των πληστηριασμών, μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την περαιτέρω εμπεριμετωπίση και επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Και βέβαια η στρατηγική επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, που περιλαμβάνει μια σειρά από άγρια πράσινα χαράκια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν πρόκειται να σημάνει τίποτα θετικό για το λαό η πολιτική της όποιας αυριανής κυβέρνησης, προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Από ό,τι διαφέρει. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, λοιπόν η κυβέρνηση, όπως λέτε, είχαμε ακρίβεια, είχαμε στα καύσιμα ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, είχαμε ανεργία, είχαμε υποκλοπές, είχαμε τα τέμπη, είχαμε αρκετές μη δημοκρατικές, έτσι λέει η αντιπολίτευση, ενέργειες της κυβέρνησης, αλλά τελικώς είδαμε ότι οι λαϊκές γειτονιές ψήφισαν από 40% και πάνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει κάποιος κάπως να το εξηγήσει? Μήπως τελικά η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά έχουν χάσει κάτι στην ανάλυση της καθημερινότητας? Ίσα. Σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα βγήκε τρίτο κόμμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Με αύξηση της δύναμής του και πανελλαδικά, αλλά και στο λεκανοπέδιο, αλλά και πανελλαδικά. Λοιπόν, αλλά πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι ψηφοφόροι ήρθαν στο κόμμα? Ένας σεβαστός αριθμός, 125.000, από όλες τα κοινωνικά, αν θέλετε, στρώματα, να το πω έτσι. Έγινε λοιπόν, εμείς εκτιμάμε ότι ήταν θετικό αυτό το βήμα. Απεγκλωβίστηκε ένας κόσμος από τις παγίδες που τους στείλουν όλο αυτό το διάστημα ως τις εκλογές 21 του Μάη. Και φυσικά αυτό που λέμε είναι ότι αυτό το βήμα που έγινε είναι αναγκαίο να διευρυνθεί στις επόμενες εκλογές. Ναι, εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο, αν θέλετε να μου πείτε. Το κόμμα σας. Από εκεί και πέρα, με τι κριτήριο πηγαίνει και ψηφίζει ο άλλος και ενίσχυσε προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, στις λαϊκές γειτονίες, λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, αυτό, ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε στη βάση της αντιπαράθεσης με τα άλλα κόμματα, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, με τα άλλα κόμματα ή αν θέλετε των άλλων κομμάτων, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, προς τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο τώρα στην προεκλογική περίοδο, αλλά και την πολιτική που ασκήσανε, για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση από το 2015 έως το 2019, αλλά και τα δύο μαζί κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση από το 2019 έως το 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ουσία έχουμε μια στρατηγική σύγκληση, σύμπλευση και των τριών αυτών κομμάτων στα βασικά, και οι όποιοι καυγάδες και οι ίδρυγες που αναπτύσσουν μεταξύ τους είναι για τα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα. Ωραία, κύριε Λαμπρούλη. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ένας κόσμος, και βασικά κυρίως με την πολιτική του στάση, στη βάση όσων είπα, συνέβαλαν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση αλλά και ως αξιωματική αντιπολίτευση, ακριβώς με την πολιτική του στάση, στην συντηρητικοποίηση ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού, που να θυμίσω το 2015 που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την κυβερνητική εξουσία, συγγνώμη, υπήρχε ένας μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που μετά από τα μνημόνια, θυμάστε, από το 12, 11, 10 και μήπως, μετά, με συγχωρείτε, μήπως τελικά, κύριε, για να κάνουμε ένα διάλογο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαμπρούλη, Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Μήπως τελικά ο κόσμος αποδέχεται να έχει μια κυβέρνηση με την οποία μπορεί να μην συμφωνεί, να διαφωνεί, έστω και να πιέζεται, αλλά του εμπνέει τη δυνατότητα της σταθερότητας από το να πάει σε κόμματα που είναι πιο, θα έλεγα, ριζοσπαστικά στην αντίληψή τους και ενδεχομένως να τις δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα?
Ενδεχομένως να υπάρχει και αυτό στο σκεπτικό ενός αριθμού ψηφοφόρων, κόσμου τέλος πάντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο να ψηφίσουν εν προκειμένου στις εκλογές τώρα νέα, την νέα δημοκρατία. Βλέποντας και συγκρίνοντας ή αν θέλετε από την άλλη μεριά βιώνοντας και από τα κόμματα τα λεγόμενα αριστερά ή κέντρο αριστερά όπως θέλετε πείτε το, μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία ξεδιπλώθηκε με το πιο βάρβαρο τρόπο και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε φυσικά και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση, όπως είπα προηγουμένως, στα βασικά, στις στρατηγικές επιλογές από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εγκλωβισμένος κόσμος, ο οποίος, ναι, πιθανόν να έπεσε στο δίλημα αυτό τη σταθερή κυβέρνηση και να δούμε. Ωραία, αυτός ο κόσμος υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Όμως. Πιστεύετε ότι αυτές οι 30 μέρες μπορούν να σταθούν ικανές ώστε να αλλάξει η επιλογή κάποιων ανθρώπων στην πρώτη τους επιλογή που έκαναν στην κάλπη της 21ης Μαΐου? Αυτό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Εμείς λέμε και πάλι ότι κριτήριο και σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να είναι οι ανάγκες του λαού, της πλειοψηφίας του λαού, η ζωή τους η ίδια. Έχουν την εμπειρία τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας με όλα αυτά που συμβαίνουν στους εργαζόμενους, στους αυτοαποσχολούμενους, στους αγρότες, στην νεολαία, στις γυναίκες, στους ταξιούχους. Και απέναντι στα κόμματα αυτά, τα οποία ή τη Νέα Δημοκρατία που διαφαίνεται ότι θα κυβερνήσει, αλλά και τα άλλα κόμματα που ερίζουν τώρα για το ποιος θα έχει το πρώτο χέρι ως αξιωματική αντιπολίτευση, ή θα κάνουν σκληρίες εισαγωγικά, βάζω τη λέξη αντιπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε να τους γυρίσουν την πλάτη, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, ένα ισχυρό κουκουέ και μετά τις 25 του Μάη, ακόμα πιο ισχυρό, με μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι κέρδος για το λαό. Γιατί θα ενισχύσει τη δική του δύναμη, τη φωνή του, τη διεκδικεί. Λένε κάποιοι, κύριε Λαμπρούλη, κάτι και τελευταία ερώτηση είναι, ότι κυκλοφορεί μια έτσι πληροφορία, ότι λέει πολίτες θέλετε να μην είναι παντοδύναμος ο Μητσοτάκης, τότε ψηφίστε την Πλεύση Ελευθερία, στη Νίκη, το Μέρα 25, να μπουν στη Βουλή για να του κόψουν έδρες. Λοιπόν, εμείς λέμε ξεκάθαρα, θέλετε να κόψετε το δρόμο στο Μητσοτάκη αυτό όπως το είπατε, ακριβώς το ερώτημα που σας μεταφέρετε. Εμείς λέμε ισχυρό ΚΚΕ, ενισχύστε το ΚΚΕ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα, το μοναδικό αντισυστημικό κόμμα, το μοναδικό κόμμα που θα διεξάγει αγώνα, πάλι διεκδίκηση, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, και τη δύναμη που θα του δώσει ο λαός θα την καταθέσει υπέρ του ίδιου του λαού και δεν θα σκορπίσει δεξιά και αριστερά. Κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.